Τα εγγένεια έγιναν το πρωί της Κυριακής στο πρώην κτίριο του Δημοτικού Ελαιόουσας του Συλλόγου Γονιών με νεοπλασματική ασθένεια φλόγα. Ο Δήμος Αρτέων παραχώρησε το κτίριο στο Σύλλογο μετά και από αίτημα της Προέδρου. Και τα Ιωάννια Ρησαγιά σα και Αθάντου σε Τυπανία. Αυτό και με δέσποτα υγεία σου δίδω σκουστό και ενεργεία. Και επιβίτε του Αγίου Πνεύματο και πύρον ημών ο ποιόν αίμε τιμών κατά τη συνεπή και αμνία από τη Ισραήλ ω επιμών. Αλλά τε ατώνει και σιέ εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή μου. Δόξα πατή και ιό και αγίο πνεύματι. Και νίκη αή και ζώνα στον αιώνα. Αγία Θεοτό και πατέρνα το κυρώνιμο, τα έργα κατέθυνα και συγχώρη των τεμάτων ημών. Έτσι να το ψάλλουμε μα τον Αγγέλων. Άγιο ο Θεό, Άγιο ο Ισχυρό. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1982 από γονείς παιδιών με καρκίνο και σήμερα αγκαλιάζει χιλιάδες οικογένειες διατηρώντας παράρτημα σε όλη την Ελλάδα. Ο κύριος Τσιρογιάννης ανέφερε ότι ο Δήμος στηρίζει με κάθε τρόπο το έργο της φλόγας και των οικογενειών που αγωνίζονται για την καλύτερη ιατρική, ψυχική και κοινωνική φροντίδα των παιδιών που νοσούν από καρκίνο. Σήμερα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γιατί βρισκόμαστε σε ένα δικό μας χώρο, στην Άρτα, ένα καινούριο σημείο αναφοράς για τη φλόγα. Και να πω πρώτα απ' όλα το ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο γιατί μας παραχώρησε αυτό το χώρο δωρεάν για να μπορούμε να συγκεντρωνόμαστε τα απογεύματα, να οργανώνουμε τις δραστηριότητές μας, να μιλάει ο ένας γονιός με τον άλλον και να σχεδιάζουμε τις επόμενες δράσεις που θα κάνουμε. Γενικά ο μήνας Φεβρουάριος είναι μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο. Η 15 Φεβρουαρίου είναι για τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας. Το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα είναι ότι ένα παιδί με καρκίνο μπορεί να ιαθεί. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει να έχει σωστό εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και ιατρικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Γι' αυτά αγωνίζεται η φλόγα, για να δώσουμε στα παιδιά μας την ευκαιρία να γίνουν καλά, να κερδίσουν τη ζωή τους. Στα πλαίσια αυτά έχουμε οργανώσει εδώ το παράρτημα Πάτρας. Έχουμε μια ημερίδα όπου γιατροί, εξειδικευμένος γιατρός θα μας μιλήσει για τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας, θα αναλύσει τι είναι αυτά που πρέπει να γνωρίζει ο κάθε γονιός υγιούς παιδιού, ώστε να έχουμε μια έγκαιρη διάγνωση. Πρόληψη στα παιδιά δεν μπορεί να γίνει, υπάρχει όμως η έγκαιρη διάγνωση που μπορεί να οδηγήσει σε ίαση περισσότερα παιδιά. Ο Δήμος Αρτέων παραχώρησε εδώ ένα δημοτικό χώρο στο Σύλλογο Φλόγα, ένα σύλλογο ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός και πλούσιο, έχει πλούσιο έργο και δράσεις. Εμείς το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να στηρίξουμε και με την παραχώρηση του χώρου αλλά και να στηρίζουμε τις δράσεις του Συλλόγου, γιατί αξίζουν συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και στα μέλη όλων του Συλλόγου Φλόγα, γιατί όταν νοσεί ένα παιδί από καρκίνο, τότε η οικογένεια χρειάζεται βοήθεια, οπότε ο Σύλλογος Φλόγα είναι εκεί για να στηρίξει και με σπίτια και διαμερίσματα που διαθέτει, αλλά και να είναι δίπλα στην οικογένεια για να βοηθήσει έτσι ώστε το παιδί να νικήσει τον καρκίνο. Εύχομαι να όλα τα περιστατικά που διαχειρίζεται η Φλόγα και όλα τα παιδιά τα οποία νοσούν από καρκίνο να βγαίνουν δυνατά και να γίνονται καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που είναι σήμερα εδώ, τους γονείς βασικά της Φλόγας Άρτας. Είμαστε γονείς που έχουμε φιλοξενηθεί στον ξενώνα της Φλόγας όσο τα παιδιά μας νοσούσανε. Σήμερα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα του καρκίνου της παιδικής ηλικίας,